Πάμε, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, συνάδελφοι, παρακαλώ, αντιδήμαρχοι και οι δύο. Μια ενημέρωση για τις ΔΕΙΑ, να πω κάποια πράγματα. Μια ενημέρωση για τις ΔΕΙΑ. Ναι, γιατί πρέπει να το κάνουμε. Το έκανα, το είπα κάτι ΔΕΙΑ, αλλά νομίζω και στο σώμα θα πρέπει να ενημερωθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα, στην συζήτηση που είχαμε κάτω και στην ενημέρωση για τις επιμορφωτικά σεμινάρια για το Αιγαίο, είχαμε και μία συνάντηση με το αρμόδιο κλιμάκιο, το οποίο διαχειρίζεται τις συνενώσεις των ΔΕΙΑ. Και όταν λέω συνενώσεις των ΔΕΙΑ, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ προχωρημένο για αυτά που φανταζόμασταν κάποιοι που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση. Στην αρμόδια επιτροπή, η οποία συγκλήθηκε στο ΙΠΕΝ, στο Υπουργείο Ενέργειας, συμμετείχα εκ μέρους της ΚΕΔ εγώ με τον Δήμαρχο Αγρινίου και με τον Πρόεδρο της ΚΕΔ, τον κύριο Κυρίζογλου, και μας παρουσιάστηκε η παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, του κύριου Σκυλακάκη, και του Αναπληρωτή Υπουργού Ιστορικών, του κύριου Λιβάνιου, του Γραμματέα Ενεργειακού, του κύριου Βαρελίδη και του κύριου Γραφάκου, η βούληση για δημιουργία συνένωσης των ΔΕΙΑ της χώρας. Συγκεκριμένα λόγω των αυξημένων οφειλών που έχουν η ΔΕΙΑ της χώρας προς τον πάροχο της ενέργειας, τη ΔΕΗ, η οποία ακουμπάει τα 250 εκατομμύρια σε πανελλαδική βάση και τα 120 εκατομμύρια περίπου που είναι οφειλές των ΔΕΙΑ προς τρίτους, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα οφειλών προς την αγορά που δημιουργεί δημοσιονομική επιβάρυνση, δεδομένου ότι η ΔΕΙΑ είναι φορείς γενικής κυβέρνησης, έτσι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χτυπήσει καμπανάκι στο οικονομικό επιτελείο, διότι τα 370 εκατομμύρια, όπως αντιλαμβάνεστε, οφειλές δημιουργούν άνοιγμα της ψαλίδας και δημοσιονομικό άνοιγμα. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απόφαση, τουλάχιστον φαινομενικά αυτό φαίνεται, ότι τα 370 εκατομμύρια, αν και πιστεύω ότι κατ' εμέ ότι θα μπορούσε να καλύψει ένα κομμάτι του ενεργειακού κόστους της ΔΕΙΑ όταν έπρεπε για να μην δημιουργηθεί, με την πρόφαση ότι είναι ανώνυμες, είναι εταιρείες ειδικού σκοπού, δεν μπορούσε, οι οποίες επηρεάζουν τον ανταγωνισμό, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ΔΕΙΑ. Έτσι, πολλές ΔΕΙΑ, η δικιά μας βέβαια, ξέρετε, δεν είναι μέσα σε αυτές, δημιούργησαν ενεργειακά ανοίγματα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Και με αποτέλεσμα, θα έλεγα, να υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη απόφαση για συνενώσεις των ΔΕΙΑ. Στη συζήτηση έγιναν δύο συναντήσεις. Μία έγινε την Τετάρτη και η άλλη έγινε την επόμενη μέρα, την Πέμπτη. Την Πέμπτη τέθηκε το ζήτημα της γεωγραφικής κατανομής των ΔΕΙΑ και έτσι εκ πρώτης, ενώ ήμασταν στην δυσχερή θέση να μην έχουμε ΔΕΙΑ, τουλάχιστον με τη μορφή που έχουμε συνηθίσει, διότι μας πήγαινε και μας ενέταξε στην ΕΙΑΘ με την αιτιολογία ότι η Θεσσαλονίκη και η ΕΙΑΘ χρησιμοποιεί τις πηγές της Πέλλας, της Αραβισσού. Άρα θα έπρεπε, κατά αναλογία, όπως συμβαίνει με τη Φωκίδα, Βιωτία που πάνε στην ΕΙΔΑΠ, έπρεπε και η Κεντρική Μακεδονία να γίνει μία. Τελικά, μετά από πολύ έντονη πίεση, θα έλεγα δική μου και με την συνεπικουρούμενωση από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κ. Παπαναστασίου, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία ΔΕΙΑ ακόμα στο πλαίσιο της Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τις ΔΕΙΑ του νομού Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας, και στα δυτικά κομμάτια, στο δυτικό κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργηθεί μία ενιοποιημένη ΔΕΙΑ αποτελούμενη από τους Δήμους Αλμοπίας, Πέλλας, Κίδρας, Έδεσσας, Νάουσας, του Αλεξάνδρειας, Βέρειας, του Δίου Ολύμπου, Κατερίνης και στο Αιγίνιο, πώς λέγεται, Μύδινας Κολυνδρού, Πίδινας Κολυνδρού. 10 Δήμοι θα φτιάξουν μια ΔΕΙΑ. Το προσωπικό των ΔΕΙΑ θα γίνει προσωπικό της ενοποιημένης ΔΕΙΑ. Τα έργα της ΔΕΙΑ θα γίνουν καθολικοί δικαιούχοι, η καινούρια ΔΕΙΑ. Οι οφειλές
προς τη ΔΕΗ θα αποπληρωθούν από το κεντρικό κράτος με των 250 εκατομμυρίων προς τη ΔΕΗ. Θα υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗΑ, η οποία λογικά θα έχει έδρα μία περιοχή, μία έδρα Δήμου, η οποία θα είναι γεωγραφικά, οικονομικά και οι υποδομές της επιτρέπουν κάτι τέτοιο, δηλαδή κτηριακά, αν έχουμε κάτι τέτοιο. Θα γίνει η έδρα του Δήμου, της νέας ΔΕΙΑ. Το προσωπικό θα έχει μπόνους 15% και όπου δεν υπάρχει ΔΕΙΑ, οι υπηρεσίες σύνδρευσης των ΔΕΙΑ, των Δήμων που είναι στη ΔΕΙΑ, θα αποσπαστούν είτε εφόσον το επιθυμούν θα μεταταγούν στις νέες ΔΕΙΑ με μπόνους 15% επί του μισθολογίου. Θα διοικείται η καινούργια ΔΕΙΑ από ένα αναμελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από 5 αιρετούς, οι οποίοι θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης της Γενικής Συνέλευσης, από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Λογικά πιστεύω θα είναι χημικός, μηχανολόγος ή μετά κάτι τέτοιο. Και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑ, της καινούργιας, ο οποίος θα επιλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Αυτό σημαίνει ότι εντός των προσεχώς, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό, σε αμέσως προσεχείς μήνες προχωράει, η νομοθέτηση θα γίνει μέσα στο Δεκέμβριο. Ήδη το σχέδιο νόμου σήμερα που επικοινώνησα με τον ειδικό σύμβουλο του, τον κύριο Καταρτζή, του κύριου Σκυλακάκη, θα μας επιδοθεί στην αρμόδια επιτροπή που συστήθηκε το σχέδιο νόμου προς μελέτη και έκφραση γνώμης. Θα μπει σε δημόσια διαβούλευση. Η βούληση είναι να ψηφιστεί μέσα στο Γενάρη. Αυτό σημαίνει ότι η πράξη εφαρμογής θα πρέπει να υπάρξει. Μέχρι το Πάσχα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό σε κάθε περίπτωση σημαίνει ότι ναι, μεν για τη δικιά μας τη ΔΕΗΑ ουσιαστικά που δεν έχει να ευνοηθεί κάτι περισσότερο. Απλά θα έλεγα θα χάσει κάτι, ξέρω εγώ, ή αν θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό χάσιμο. Αλλά θα ευνοηθούν αρκετές ΔΕΙΑ και όχι υπηρεσίες Δήμου. Υπηρεσίες Δήμου, ξέρετε, η ΔΕΗ δεν είχε οφειλές γιατί εισπράττει πάντα από τους πολλαπλούς πίνακες. Δεν θέλω να αναφερθώ ποιοι Δήμοι ευνοούνται. Έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει και ειδικά στην περιοχή μας εδώ και παραπέρα. Είναι αρκετοί Δήμοι οι οποίοι ευνοούνται από τη ρύθμιση αυτή. Τώρα, η απόφαση λυμένη είναι, ουσιαστικά δεν θα εκφράσουμε άποψη σαν Δημοτικά Συμβούλια μέχρι στιγμής, εκτός αν ζητηθεί από την ΚΕΔΕ να εκφράσουμε άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτά ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά. Νομίζω το Σώμα θα πρέπει να ξέρει και το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι επικεφαλείς σας φροντίσουν να ενημερώσουν τα νέα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Τσοκεζή. Πρόεδρε, πράγματι το πρωί με ενημέρωσε ο Δήμαρχος για αυτή την εξέλιξη. Εμάς μας προβληματίζει ιδιαίτερα αυτή η κίνηση. Είναι κεραυνός στην ερθεία, όπως ήταν άλλωστε και η συγχωνεύση των νομικών προσώπων. Και αντί εκεί να μπορέσουμε και να δεχτούμε να πούμε ότι υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός που κάποια στιγμή ίσως έπρεπε σε πανελλαδικό επίπεδο να συμμαζευτεί. Βέβαια, πήγανε και καρατομήσανε όλες τις επιχειρήσεις, τις δημοτικές, ακόμα και αυτές που έπρεπε να παραμείνουν γιατί επιτρέπανε μια ευελιξία στους Δήμους. Και τέλος πάντων είχαν και δραστηριότητες οι οποίες χρειαζόντουσαν ταμιακές. Τις τελειώσανε μέσα με συνοπτικές διαδικασίες και αυτή τη στιγμή έρχονται να κάνουν το ίδιο με τη ΔΕΙΑ. Το πρόβλημα όμως για μας είναι συνολικό. Όταν αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια λογική να μαζεύει τα νερά, να περιορίσει τους φορείς, να μαζέψει όλο αυτό το σύστημα, τελικά φοβάμαι πολύ ότι δείχνει ένα δρόμο. Την τελική ιδιωτικοποίηση των νερών. Και πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι δικαιολογία το να λες ότι ναι, κάποιες ΔΕΙΑ είναι προβληματικές. Ωραία, είναι προβληματικές κάποιες ΔΕΙΑ, αλλά κάποιες δεν είναι προβληματικές. Και αν έχεις πρόβλημα με κάποιες, πήγαινε και εξηγεί ανέτες ή πάρε μέτρα. Δεν είναι η λογική της μαζεύω. Αλλού είναι, άλλος είναι ο στόχος. Και ρωτάω, ποια θα είναι η τελική προστασία του πολίτη και πώς μπορεί ένας Δήμος να κάνει μια κοινωνική πολιτική όπου χρειάζεται. Εμείς είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι και καταρχάς δηλώνουμε την αντίθεσή μας, την πλήρη αντίθεσή μας με αυτή την εξέλιξη. Προφανώς δεν θα ακούσουν τίποτα, προφανώς θα το τελειώσουμε συνοπτικές διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, εμείς οφείλουμε να πούμε και όταν θα έρθει το θέμα ότι είμαστε αντίθετοι με αυτή την εξέλιξη. Θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι προς όφελος των δημοτών.